Έμα! Έμα! Γιατί! Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός. Κατά πάση σου, Κυρία, ο Πάνος η Αγίης, ο Αναπάβολες, Αναπάσον, και την ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχει σ' αθάνατος. Σα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εσύ ο Θεός ημών, ο κατά βάση σάδι και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τη ψυχή του δούλου σου σώτερα να παρσών και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην η μόνη αδίκαια καντός παθένος η θεόνα πράττω κύρισσα πρέσβε υπέρ σου την ψυχή του δούλου σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ο μεγαλαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον γιατί δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής και κειμένου δούλου του Θεού Ιωάννου και υπέρ του συγχωρηθήν αυτό πάμπλη μέλη με ακούσιόνται και ακούσιόν. Όπως Κύριος ο Θεός τάξιν ψυχήν αυτού ένθα η δίκαια να πάβονται η λέει του Θεού τη Βασιλεία των Ουρανών και άφες των αυτού αμαρτιών παραχριστό το θανάτου Βασιλείου και Θεό ημών ετησόμεθα. Κύριο δε ηθόμεν. Κύριε λέει. Ο Θεός το πνευμάτων και πάσα αρκώσω το θάνατο καταργήσας στο δε διάβολο καταπατήσας και ζωή το κόσμο ρησάνιος. Αυτός Κύριε, ανάπαυσον και τη ψυχή του κειμένου δούλου σου Ιωάννου, ετόπο φωτεινό, ετόπο χλωρό, το παναψύξεω έθα, πέδρα, οδύν ηλικία. Ένα μάρτυμα, το παραπτώ πραχθένε λόγο, η έργο, η διανία, ω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό η χώρισο. Δόξα ή ο Θεό, ελπίσιμο, δόξα και νεκρών και ζώντων, την εξουσία να έχουν στο θάνατο βασιλεύ και να στάσει εκ νεκρών. Χριστό ο αληθινό Θεό, η μαντεσπερδί, Παναχράντου, Αγία Αυτομητρό τη σκέπη του κόσμου, τον Αγίων Ερώξων και Πανεθήμων Αποστόλων, τον Οσίων και Θεοφόρο Πατωριμών, τον Αγίου Προπατώρων Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλου Φιλαζάτου Τραημέρου. Και τη ψυχή του σημάδι να πεθάνω του δούλου σου Ιωάν. Εσκηνέ δικαίων τα άξελ, κόψε να πάσε, με τα δικαίων στην αριθμίσε, η μάζα δεν είχε συγχωρήσει ο αγαθό και κλάδο. Καλό ταξίδι. Καλό παράδοσο, κομμάτι. Αχ, Γιάννη. Αχ, δεν το πάω. Ναι, ναι, μαζί το πλάτη. Ραντίσμε, ισόβιο καθαριστήσω με πληνίσμια και υπερχιών αλεκταθήσω. Ραντίσμε, ισόβιο καθαριστήσω με πληνίσμια και υπερχιών αλεκταθήσω. Δώσε το πρωτογένειο.
Του Κυρίου Υγεία και το πνεύμα αυτή πάντα και κατοικούνται να φύγει. Κούσιν και ισχούν απελεύσει. Του Κυρίου Υγεία και το πνεύμα. Του Κυρίου Υγεία και το πνεύμα. Του Κυρίου Υγεία και το πνεύμα αυτή και ακόμα και πάντα κατοικούνται να φύγει και ισχούν απελεύσει. Αιωνία αιωνία αυτού ημνή διευχών τον Αγίο Πατέρα ημών Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ελάσσον και σώσον ημάς αμήν. Καλή ανάπαυση, καλό παράδειγμα. Θεός σου. Αγίου Κοντά μας είναι ο πρόεδρος του Μέγα Αλέξανδρου της Έδεσας, ο κύριος Χατζιπέγιος. Βρισκόμαστε εδώ στο Γιαννάκη στη τελευταία του κατοικία που το συνοδεύσαμε. Τι ήταν ο Γιαννάκης για την Έδεσα, για την περιοχή? Ο Γιαννάκης μαζί με τον Ίση, τον Ουρούμι και όλους τους άλλους παλιότερους ήταν ένας θρύλος στην περιοχή μας. Ήταν εξαιρετικός δεξιοτέχνης του κλαρίνο. Όλη του η ζωή ήταν αφιερωμένη στην παραδοσική μουσική. Ήταν πάντα πρόθυμος, όταν τον φωνάζαμε ερχότανε καλόκαρδος, ανοιχτός. Σίγουρα δεν θα τον ξεχάσουμε. Καλό παράδεισο, φίλε Γιάννη. Έχετε κάνει εσείς ένα χρέος, έχετε κάνει CD. Έχουμε κάνει το πρώτο CD το 97, όπου ήταν στην μπάντα με τον Νίση και οι άλλοι τότε, ο Κίνας, ο Αράπ, ο Τάσος Αράπ, ναι. Και τώρα, πρόσφατα, πριν 2 χρόνια, κάναμε μια ηχογράφηση, η οποία πρόκειται να κυκλοφορήσει, όπου έπαιξε αυτός
προφανώς αρκετά εξασθενημένος από την αρρώστια του, 4 κομμάτια τα οποία θα τα ακούσουμε μέσα. Ήτανε τα τελευταία κομμάτια που έπαιξε σαν μουσικός. Ναι, ήταν τα τελευταία κομμάτια που ηχογραφήθηκαν. Ηχογραφήθηκαν. Προφανώς θα είχε παίξει και άλλα, ναι. Αλλά η τελευταία του ηχογράφηση. Εντάξει. Ευχαριστώ. Συγκίνηση, σεβασμό και δέος αποχαιρετούμε σήμερα τον Γιαννάκη, έναν μεγάλο μουσικό της περιοχής μας. Ήταν η φωνή της γης μας, τραγούδησε τις χαρές, τους γάμους, τις λύπες, τα πένθη, ήτανε δίπλα μας σε όλες τις εκφάσεις του βίου μας. Τι αφήνει ο Γιαννάκης? Ο Γιαννάκης αφήνει μια μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά. Αφήνει όμως και ένα μεγάλο κενό που εύχομαι οι νέοι μουσικοί να καταφέρουν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο και να συνεχίσουν άξια το έργο του. Σε κάθε περίπτωση αφήνει ένα σπόρο πάρα πολύ δυνατό για να συνεχίσουν να εκφράζουν τα συναισθήματά μας μέσα από τους ήχους μας. Ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε με ποιον, πώς λέγεσαι να το πούμε μέσα? Εγώ είμαι ο Δημητράκης από την Επιστροπή Ναούς. Μπράβο. Το όνομά σου είναι ο Ψαθάς? Ο Ψαθάς. Ήταν ο Γιαννάκης για σένα? Ήταν φανατικός μου στα ακούσματα. Τα δικά του ακούσματα ήταν, δηλαδή, η αγάπη μου. Ταυτόχρονα μελετούσα, συνεργάστηκα πολλά χρόνια μαζί του. Λοιπόν, δούλευα βέβαια μαζί του στο Βράδυ και στο Ερήμο. Ήταν αξιοθαύμαστος καλλιτέχνης με τα όλα του. Κράτησε τη μουσική μας πολιτιστική παράδοση γερά, πολύ γερά και πολύ δουλεμένο. Πολύ δουλεμένο. Μιλάμε, κάθε μέρα δουλεύαμε. Εκεί τον καιρό, εκεί τα χρόνια δουλεύαμε κάθε μέρα. Είναι αυτοδίδακτος, έτσι. Δεξιοτέχνης αυτοδίδακτος. Αλλά αυτά είναι απεσαλμένα από τον κύριο. Είναι απεσαλμένα. Η μουσική, επειδή μιλάει σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, έτσι, ο κύριος τα προστέλει σε αυτούς που μπορούν να τα δουλεύσουν. Σου ζήτησε η κόρη να πας με το κλαρίνο στο αυτί. Ναι. Ναι, έτσι έπρεπε να γίνει. Σε άκουσε? Ναι, κάποια στιγμή ήμουν λίγο διστακτικός, όμως όταν το είπε η Ελένη. Άντεξες. Ναι, έτσι. Έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Καλό παράδεισο να έχει. Ευλογημένος. Ήδη είναι στο παράδεισο με τα καλά που έκανε, γιατί έχει δώσει σε χιλιάδες συνάδελφους ψωμί να φάνε. Σε χιλιάδες οικογένειες. Ήταν πρωτοπόρος και πάντα πρωτοπόρος θα είναι. Για μένα είναι ένας πατριάρχης στο κλαρίνο, στο είδος του, και αυτό τα λέει όλα. Εμείς ευχαριστούμε όλους τους μουσικούς που ήρθατε εδώ. Να είναι καλά, καλό παράδοσο να έχει, και αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με ένα χοροδιδάσκαλο ο οποίος έζησε μαζί με τον Γιαννάκη. Πώς λέγεσαι? Σαμαράς Δημήτρης. Κύριε Δημήτρη, τι έζησες μαζί του? Τι έζησα? Έζησα τέτοια χρόνια που δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Μαζί του, παντού, και δεν ξεχαστεί ποτέ. Γιατί ήταν ο αυτοκράτορ του κλαρίνου της μουσικής. Αυτό. Θα υπάρξει συνέχεια? Υπάρχει, βλέπεις την νεολαία τώρα μουσικούς? Δεν θα υπάρξει η Γιαννάκης. Άλλοι θα υπάρχουν. Πήρε μαζί του μια μεγάλη κληρονομιά. Δυστυχώς. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ.
Ευχαριστώ πολύ. Άσε καλά. Χοροδάσκαλος και εσύ. Χοροδάσκαλος, πρωτοχορευτής, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Χορεύω σε μεγάλα φεστιβάλ, ονομάζομαι Δημήτρης Ιπιτάνος, είμαι από την Άουσα. Με τον Γιαννάκη συνεργαστήκαμε σε πάρα πολλά φεστιβάλ και στην Ελλάδα και στο, και στο εξωτερικό. Ο Γιαννάκης κουβαλούσε μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά μέσα από τις μουσικές του, μας δίδαξε πολλά πράγματα. Το θέμα είναι το κενό που δημιουργείται είναι τεράστιο, διότι κουβαλούσε μια κουλτούρα την οποία τη βίωσε σε πραγματικές διαστάσεις. Ήταν φορέας πολλών πραγμάτων. Έπαιζε με την ψυχή του. Ήταν ο δάσκαλός μας, δηλαδή με το κλαρίνο του μας μάθανε και εμάς πώς να δηματίζουμε το χορό. Δεν ήταν ένας απλός μουσικός που εξυπηρετούσε τις ανάγκες ενός φεστιβάλ ή ενός χορού. Ήταν πολλά πράγματα μαζί. Αιωνία του η μνήμη, ελάφρυ το χώμα του σκεφάλι. Θα το θυμόμαστε. Θα το θυμόμαστε. Πάνε.